Το 10ο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με τίτλο Dr. Handax και Lady Candia εναντίον σκιάς το πετράβι του κάστρου, που φέτος διοργάνωσε η ομάδα από το μεγάλο κυνήγι Εμείς και Εμείς. Σήμερα φτάσαμε γύρω στις 78 ομάδες, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 800 παιδιά συνολικά. Είναι μια γιορτή από ό,τι βλέπετε. Το οργανώσαμε για 17 Δευτέρου ήταν να γίνει, αλλά λόγω καιρού αναβλήθηκε και μια χαρά μας πήγε κιόλας, γιατί είναι η μέρα που από ό,τι βλέπετε μας βοηθάει και ήταν αμαρτία να πάει τόσο κόπος χαμένος. Ομάδες, σχολεία, σύλλογοι και όχι μόνο συγκεντρώθηκαν στη Λότζια, από όπου ξεκίνησε η πιο κεφάτη παρέλαση έως την πλατεία Ελευθερίας. Με τη βοήθεια της επιστήμης, τα παιδιά πήραν στα χέρια τους τον πρώτο γρίφο που ήταν κρυμμένος μέσα σε ένα γάντι για να ξεκινήσουν την αναζήτηση της λύσης μέσα στην πλατεία, η οποία περιφράχτηκε για την ασφάλειά τους. Κάναμε ένα πείραμα για να ξεκινήσουμε το κυνήγι. Είμαστε, υποτίθεται, την ομάδα του Dr. Handax και βοηθήσαμε για να βρούμε το σμικρόμιο. Είναι περιφραγμένη η πλατεία από ό,τι βλέπετε, αλλά υπάρχει η πόλη μέσα στην πλατεία με κάποιο τρόπο. Και έτσι πρέπει να βρίσκουν την πόλη μέσα στην πλατεία. Έχουμε έρθει εθελοντές από όλες τις ομάδες που παίζουμε στο κυνήγι του θησαυρού των ενηλίκων, να βοηθήσουμε για να παίξουν τα παιδιά, να δημιουργήσουν την παιδεία ώστε σιγά σιγά να εξελιχθεί και το μεγάλο κυνήγι. Τα παιδιά συνέλεξαν στοιχεία για να αποκρυπτογραφήσουν το κρυπτόλεξο που τα οδήγησε στο σμικρόνιουμ, ένα φανταστικό χημικό στοιχείο που συρρυκνώνει τα σκουπίδια. Πρώτοι έλυσαν το γρίφο οι συμμαθητές, δεύτεροι τα ρουμπίνια και τρίτοι οι Ghostbusters, όλες ομάδες από σχολεία του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει κανείς ηττημένος, μόνο νικητής υπάρχει. Και αυτός απλώς είναι πρώτος, ο δεύτερος και τρίτος. Λέγεται απλά έτσι, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αλλά δεν υπάρχει νικητής σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι είναι νικητές.